Και μετά από έγγραφο που έχουμε από το Υπουργείο να μεταστεγαστεί το συντομότερο το ΚΕΣΥΠ σε χώρο 70 έως 90 τετραγωνικά μέτρα. Ωραία. Προτείνω να πάρουμε απόφαση να το χώρο να τον επιστρέψουμε στο σχολείο και το συντομότερο δυνατόν να βρούμε χώρο για το ΚΕΣΥΠ. Λοιπόν, ο κ. Κυριακίδης με τη διευκρίνηση είπατε να μέχρι που να βρεθεί νέος χώρος και να μεταστεγαστούν. Κύριε Κυριακίδη, το λόγο. Πρόεδρε, καλό θα ήταν να ακούσουμε και τον υπεύθυνο από το ΚΕΣΥΠ. Εφόσον υπάρχει αυτή η διατύπωση, δεν θα το ανοίξουμε το θέμα. Εγώ οφείλω... Κύριε Κυριακίδη, ναι. Λοιπόν, όταν συμφωνούμε και μονοούμε σε κάποια πράγματα, διευκολύνουμε τη διαδικασία για να είναι τα πράγματα να πάρουν τη σωστή τροπή. Για να διευκολύνουμε λοιπόν τη διαδικασία, θα προχωρήσω στο θέμα. Δεν θα είχα αντίρρηση κι εγώ να γίνει μεταφορά, υπό την προϋπόθεση ότι πριν μεταφέρουμε το ΚΕΣΥΠ θα πρέπει να βρούμε σύμφωνα με το έγγραφο που έχει έρθει από το Υπουργείο και όπως το ανέφερε ο κύριος Παπαζήσης και τον δημόνευσε και ο κύριος Παπαζήσης θα πρέπει πρώτα θα πρέπει πρώτα να βρεθεί ο χώρος με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές να είναι ισόγειος, να έχει ελάχιστο εμβατό 70 έως 90 με χώρο αναμονής, με αυτή την επιδιοκέρωση, την απόφαση της εισήγησης. Πρόεδρε, επέτρεψε μου να κατεγραφεί, θέλω η άποψη, με δύο αίθουσες για προσωπικές συναντήσεις με τους μαθητές, με ράμπα αμαία και δυνατότητα απογευματικής λειτουργίας και ό,τι άλλο προβλέπεται στις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Αφού λοιπόν βρεθεί ο χώρος, μετά να γίνει η μετακίνηση. Απλά κάθε φορά καλά θα είναι πριν έρχεται ένα θέμα εδώ να μιλάμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν το κάνουμε φαίνεται ότι μπορούν και προχωράνε τα θέματα ομόφωνα. Το έχουμε κάνει νομίζω τώρα. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση δεν το κάναμε όμως το ΚΕΣΥΠ δεν το ακούσαμε. Το έχουμε κάνει, μιλήσαμε ότι εφόσον πάμε με αυτή τη λογική. Να τελειώσουμε. Ωραία, να τελειώσουμε. Δεν καμία εντύπωση δεν δημιουργούμε. Την προηγούμενη φορά δεν είχε γίνει κουβέντα με το ΚΕΣΥΠ. Είναι ένα θεσμό πολύ σημαντικό. Να λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα τη στέγασή του και μετά να γίνει μεταφορά. Απλά αυτό ήταν η ουσία, ότι με αυτή την επισήμανση. Στην ουσία συμφωνούμε να πρόκειται να γίνει μεταφορά ομόφωνα να προχωράμε στην επόμενη φορά. Ο κ. Παπαζήτης είπε. Γι' αυτό λέμε. Να γίνει μεταστέγαση με αυτή την επισήμανση. Συμφωνούμε. Πραγματικά χάνει το χρόνο όταν με διακόπτεται. Υπέρ λοιπόν τη πρόταση του κ. Παπαζήτη με αυτή την επισήμανση. Υπέρ, μπράβο. Ο κ. Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά το πρόβλημα. Ουσιαστικά το πρόβλημα, το θέμα αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου θέματος. Κοιτάξτε λίγο, το κράτος που υπηρετεί ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που βασίζεται στο ιδιωτικό, στο ατομικό κέντρο, δεν έχει προτεραιότητά του την αίθουσα όπου θα κάνει το παιδί της λαϊκής οικογένειας, το παιδί του λαού μάθημα. Ούτε αν θέλετε που θα στεγαστούν διάφορες δομές υποστήριξης του. Ανεξάρτητα για ποιο λόγο το κράτος έχει εισαγάγει τον θεσμό του ΣΕΠΟ και το ΚΕΣΥΠ το καθεξής. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τεχνικό διαχειριστικό, είναι ξεκάθαρα πολιτικό. Εννοείται ότι προηγούνται τα παιδιά, ότι προηγείται να κάνουν τα παιδιά μάθημα. Αλλά θεωρούμε επίσης ότι θα έπρεπε ήδη να είχε βρεθεί ένας χώρος που να τηρεί τις προϋποθέσεις που ανέφερε πριν και ο Γιώργος Κυριακίδης, έτσι και που τις έχει διατυπώσει και ο υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠ, ο συνάδελφος, να είχε γίνει αυτό ήδη.
Διότι αν μη τι άλλο ξέρετε, εκεί έχει μπει και πολύ προσωπική δουλειά, πολύ προσωπικό κόπο. Που δεν έχει αμυφθεί φυσικά ποτέ, ούτε ζητήθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Έτσι. Δηλαδή θεωρούμε πως ήδη θα έπρεπε να είχε υπάρξει μέλημα και για αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε. Κύριε Παπαζή, μισό λεπτό και προχωρούμε. Κύριε Σνάδελφε, θα είχε γίνει αυτό, αλλά το και εσύ είχε πάντα αρνητική θέση και έλεγε εμείς... Τι παίρνουμε σε αυτές τις διαδικασίες τώρα, συνάδελφε. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ομόφωνα. Προχωρούμε στο 21ο.